Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Για να δούμε τώρα. Πού τρύπωσε σήμερα ο ρεπόρτερ μας Γιάννης Νάκος. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Πώς σε βρίσκουμε? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Τούμπα, στην οδό Τζουμαγιάς και στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΟΠΗ και σχετικά στο που συστηγάζεται με το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Για λέγε. Το φαρμακείο τώρα με πρόχειρους υπολογισμούς πρέπει να είναι περίπου 50 με 60 τετραγωνικά και συστηγάζεται και όπως σου είπα με την τοπική μονάδα υγείας Τούμπας, η οποία έχει τρεις ορόφους και όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μεγάλος συνοστισμός. Ο εξαερισμός δεν είναι και ότι καλύτερο. Το κτίριο φαίνεται ότι έχει κάποιες φορές εξωτερικός. Φαντάζομαι και στον τρίτο όροφο, από ό,τι βλέπω και από έξω, θα έχει κάποια ζητηματάκια. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι και αυτό το οποίο μας ανέφεραν και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι πάσχουν από αυτές τις χρόνιες ασθένειες, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη λήψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων τους. Συζήτησε. Γιατί αυτό κυρίως ότι το αμέσως επόμενο φαρμακείο, το οποίο βρίσκεται στον Εύωσμο, είναι περίπου στα 18 χιλιόμετρα από εδώ που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει ένα ακόμα στην οδό Μιχαήλ Καλού 5, το οποίο θα επισκεφτούμε μάλιστα μετά από εδώ. Μόλις κλείσω το ρεπορτάζ από εδώ, θα φύγω κατευθείαν για την Μιχαήλ Καλού, το οποίο βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Τώρα να σου πω ότι τους ασθενείς εξυπηρετούν μόλις δύο υπάλληλοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφερθεί. Και αυτό δημιουργεί αρκετή αναμονή μέχρι και αυτή τη στιγμή. Σας ανέφερα ότι το νούμερο είναι 64, ενδεχομένως βλέπω ότι μπαίνουν και περισσότερα άτομα αυτή τη στιγμή μέσα στο κτίριο, ενδεχομένως να αυξηθεί. Ενώ το τελευταίο κομμάτι το οποίο θέλω να δώσω σημασία και να δώσω έμφαση είναι ότι τα καθίσματα στο φαρμακείο, στην πλευρά που είναι το φαρμακείο, γιατί συστεγάζεται, μεταβίαση ξεπερνούν τα 25. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον 40 άτομα. Και όταν μου λες ότι τα τετραγωνικά είναι περιορισμένα, πού να χωρίσει τόσο κόσμο, εννοείται. Δεν γίνεται. Ναι, και είναι κυρίως και το πρόβλημα του εξαερισμού. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα είναι χειμώνας και δεν μας φαίνεται πολύ, αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι και τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και πιο πολύ την άνοιξη που ανθούν τα νοσήματα τα οποία επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας τους, για αυτούς μια γρήπη όπως εμάς είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να αποδειχθεί και θανατηφόρο. Γιάννη, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Ειρήνη. Πού βρίσκεσαι? Όπως πολύ σωστά το είπες, Βαγγέλη, τραβάνε μεγάλο Γολγοθά, διασχίζουν μεγάλο Γολγοθά. Σε ποιο φαρμακείο είσαι, Γιάννη? Είμαι στην οδό Μιχαήλ Καλού 6, στον τρίτο όροφο, στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, εδώ πέρα κοντά στο απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό. Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, όμως σε αυτό εδώ πέρα το φαρμακείο του ΕΟΠΗ δεν αντικρίσαμε την ίδια εικόνα με αυτή που είδαμε στο φαρμακείο της οδού Άνου Τζομαγιάς στην Τούμπα. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Βεβαίως είναι υποστελεχωμένο, αλλά οι υπάλληλοι υπερβάλλουν αυτούς. Έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πολύ γρήγορα κόσμο και κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες όπως μας ανέφεραν. Από ό,τι διαπιστώσαμε και σε αυτό το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, γίνεται η χορήγηση συσκευασμάτων με χάπια αλλά και ενέσεις. Δεν εγκρίνονται το τελευταίο διάστημα από τα νοσοκομεία. Και αυτό είναι ένας από τους πολλούς λόγους που γεμίζουν με επιπλέον κόσμο τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Είδες ουρές, Γιάννη? Όχι, στο συγκεκριμένο φαρμακείο του ΕΟΠΗ εδώ πέρα. Στο προηγούμενο το οποίο βρέθηκε. Βέβαια, το πρωί το ανέφερα και στον Άρη τον Παπιδάκη. Ήταν 8 παρα 10, 8 παρα 20 και μέχρι και 8 και μισή που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Ήταν ουρά τουλάχιστον 60 ατόμων. Και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν και πού να κάτσουν, όπως ανέφερα στο ρεπορτάζ, διότι για 60 άτομα υπήρχαν διαθέσιμα μόνο 20 με 25 καθίσματα ανάμεσα στα πολλά προβλήματα τα οποία ανέφερα στο ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα που βρισκόμαστε, ρωτήσαμε και την υπεύθυνη προϊσταμένη για το αν επιθυμεί να μας αναφέρει είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, βέβαια, κάποιες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο φαρμακείο, αν παρατηρούν κάποιες ελλείψεις, κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε. Όμως και αυτή μας παρέπεψε, όπως και η προϊσταμένη του ΕΟΠΗ στην Τούμπα, στο κατάστημα της ΑΦΟΥΣ 3 και τον αρμόδιο διευθυντή. Να σας αναφέρω, παιδιά, ότι και αυτό το οποίο αξίζει να το σημειώσουμε, ότι υπάρχει 15 λεπτά αναμονή, δεν υπάρχει μεγάλη αναμονή όπως στο κατάστημα. Εντάξει, είναι υποφερτή αυτή η αναμονή. Στις τράπεζες περισσότερο περιμένεις και στα λεπτά. Και εδώ πέρα το διαπίστωσα και ο ίδιος, υπάρχουν ιδιωτικές κούριερ, οι οποίες μεταφέρουν φάρμακα σε συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα
να στέκονται στην ουρά και να περιμένουν υπομονετικά μία, δύο, τρεις και περαιτέρω ώρες, εάν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή, με ένα πρόχειρο ρεπορτάζ και με πρόχειρες πληροφορίες, υπάρχουν γύρω στις 11 διανομής courier στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στον νομό, οι οποίοι ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Οι τέσσερις είναι, όπως μας ανέφεραν ανεπίσημα, μικροί παίκτες, δηλαδή δεν αναφερόμαστε στις μεγάλες εταιρείες. Και αυτοί είναι οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι, διότι αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερη ποσότητα ανθρώπων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Μάλιστα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα σπίτια τους, Γιάννη, και προφανώς το Υπουργείο Υγείας έχει αναλάβει αυτού του είδους την πρωτοβουλία.